Καλησπέρα. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Στάθη Παναγιωτήτη από το Θέατρο Ήλιου. Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη καταρχήν. Εγώ ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στον χώρο μας. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για την παράσταση και το ρόλο που ερμηνεύεις εσύ. Ωραία. Ανεβάζουμε φέτος με την ομάδα Dramaholics σε σκηνοθεσία του Άκη Ισιδέρη, όπου έχει και όλη την επιμέλεια της παράστασης, το έργο του Ερίκου Ήψεν, Έντα Γκάμπλε. Μία κωμικοτραγική performance που έχει γίνει, μία διασκευή από τον ίδιο. Και είναι μία σύγχρονη ματιά, θα λέγαμε, πάνω στο έργο, το πώς μπορούμε ένα κλασικό κείμενο να το σπάσουμε και να το δώσουμε με μία άλλη άποψη, σαφέστατα χωρίς να αναιρέσουμε κάθε τι αξία θεατρική μπορεί να κουβαλάει από την γραφή του το κείμενο, στην σύγχρονη εποχή, στο σύγχρονο άνθρωπο και πώς όλο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί και αν μπορεί. Αλλά τα κλασικά κείμενα μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι μπορούν και με το παραπάνω. Αρκεί να τα σεβόμαστε. Ο κόσμος έχει δείξει ενδιαφέρον για την παράσταση. Πρώτα απ' όλα, πόσο καιρό πέρασε αυτή η παράσταση? Παίζουμε από αρχές Φεβρουαρίου και τελειώνουμε την άλλη Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτό... είναι κανένα δίμηνο δηλαδή. Ναι, γι' αυτό όσοι δεν ήρθατε, σας περιμένω. Πώς έχεις δει την ανταπόκριση του κόσμου? Σε σχέση με το κοινό, αν θέλεις, με τον κόσμο, με την προσέλευση, σίγουρα δεν είναι αυτό που υπήρχε προηγούμενες χρονιές. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος, ο κόσμος φοβάται. Προσπαθεί ο κόσμος να κόψει ό,τι μπορεί από την προσωπική του ευχαρίστηση ή διασκέδαση. Και δυστυχώς το θέατρο, ο κινηματογράφος, είναι τα πρώτα που σκέφτεται να κόψει. Αλλά να μην είμαστε αχάριστοι, δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά και όσον αφορά για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι η ανταπόκριση ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο. Τους άρεσε όλο αυτό που είδανε, να βλέπουνε το τραγούδι, το σύγχρονο τραγούδι, το σύγχρονο χορό να μπαίνει σε ένα κλασικό κείμενο, να σπάει κάποιες συμβάσεις που είμαστε συνηθισμένοι στις κλασικές μορφές πως ανεβαίνει ένα έργο. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι όντως λειτουργήσε θετικά και λειτουργεί. Το θέατρο γενικότερα πώς βλέπεις να είναι σήμερα με την κρίση που υπάρχει? Βλέπεις ο κόσμος να εξακολουθεί να πηγαίνει στο θέατρο και από προσωπική εμπειρία και από συναδέλφων, ή το έχουν μειώσει για να μην το έχουν καταργήσει τελείως? Το να πεις ότι έχει καταργηθεί είναι υπερβολή. Ότι έχει μειωθεί είναι η αλήθεια, όπως έχει μειωθεί κάθε τι στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Πόσο μάλλον αυτό που είπα, που προανέφερα πριν, η ίδια του η διασκέδαση και η ψυχαγωγία. Τώρα, μπορεί να ακουστεί κάπως γραφικό, είναι ο καθής τα όνειρά του και όποιος αντέξει και όσο αντέξει. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και αφορά κάθε είδους δουλειά και όχι μόνο το θέατρο, είτε τη ζωγραφική, είτε την ποιήση, είτε το τραγούδι. Έχει να κάνει με κάθε είδους, ακόμα και με ένα μαγαζί της γειτονιάς ή ένα μεγάλο μαγαζί. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να αντέξει σε αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Και σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Πιστεύεις ότι αυτό γίνεται κυρίως από οικονομικής πλευράς ή. Εντάξει, γίνεται σίγουρα από οικονομικής πλευράς ή ο κόσμος δεν έχει και όρεξη και διάθεση? Δηλαδή, με αυτά που συμβαίνει, προτιμάει να κλείσει στο σπίτι και ένα τηλεόραση παρά να βγει και να πάει σε ένα μπαρ, σε ένα θέατρο, να δει ένα σοου. Δεν προτιμάει να βγει γιατί αισθάνεται ιτημένος ο άνθρωπος και δεν αισθάνεται ιτημένος σε σχέση με αυτό που υπάρχει γύρω του, αλλά σε σχέση με αυτό που θα δει. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί, υπάρχουν πολλοί τραγουδιστές, υπάρχουν πολλοί ηλεκτρολόγοι, υπάρχει μεγάλη πληθώρα σε κάθε επάγγελμα, εκ των οποίων μερικοί δουλεύουν και μερικοί δεν δουλεύουν. Κατά συνέπεια βάζουμε και λίγο μπροστά το εγώ, το ότι γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο λόγος ποτέ ίσως να μην τον ψάχνουμε γιατί να μην μας συμφέρει. Κοιτάμε το αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα είναι, δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς το βλέπεις εσύ καθαρά και όχι η αντικειμενική του αξία. Από εκεί πέρα ο κόσμος, ναι, έχει κόψει πολλά. Έχει κόψει και σαν νέοι να ελπίζουμε να μην κόψει, αλλά αυτό, ας πούμε, αυτή η περίοδος, ας ελπίσουμε ότι είναι η τελευταία και φτάσαμε στο τέλος και τα πράγματα να εξελιχθούν λίγο καλύτερα.
ειδικά για μας, για τις νέες γενιές που έχουμε όνειρα, έχουμε στόχους, έχουμε ελπίδα, έχουμε δύναμη και θέλουμε να ζήσουμε μέσα από αυτό που ονειρευόμαστε, όσο σκληρό και αν είναι. Το θέατρο για σένα, μάλλον στο θέατρο για σένα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας ηθοποιός για να λέγεται καλός και χρειάζεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να διαθέτει στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο? Δεν χρειάζεται να διαφέρει τίποτα, είτε είναι κινηματογράφος, είτε τηλεόραση, είτε θέατρο. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχει συνείδηση, όχι σε θέμα ηθικής, σε θέμα το τι κάνει. Δεν πιστεύω στο ταλέντο, αν αυτό θεωρείται ένα χάρισμα φυσικό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μέσα από τη μελέτη, μέσα από την επιμονή του και μέσα από την υπομονή του, αυτό για μένα είναι το τρίπτυχο του ταλέντου. Κατά συνέπεια, όταν όλο σου το θέλω και όλη σου η σκέψη και η συνείδηση λειτουργείς, είτε είναι σε θέατρο, είτε σε κινηματογράφο, είτε τηλεόραση, μπορείς να είσαι και καλός, αλλά να είσαι και κακός. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή πλέον νομίζω ότι όλοι το αντιμετωπίζουν έτσι, το θέατρο είναι επιστήμη και δεν είναι η χαρά του παιδιού, έτσι, όπως το χαρακτηρίζουν μερικοί, θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη και κατασκευή σε αυτό που έχεις φανταστεί να φτιάξεις. Θέλω να μου πεις γιατί έχεις και τηλεοπτική εμπειρία και μιλάω φυσικά για το Λούφα και Απαλλαγή, τι, μάλλον κινηματογραφική, που περιέχει όμως και τηλεοπτικό πια που είναι τηλεόραση, στο ίντερνετ έχει βγει παντού. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου λοιπόν από αυτό το πράγμα, πώς θυμάσαι εκείνη την ταινία και γιατί πιστεύεις ότι έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Έπεσα με την πρώτη στα βαθιά, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο ρόλο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον σκηνοθέτη μου, τον Βασίλη τον Κατσίκη, που εμπιστεύθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα, αν θέλει, την τεχνική του κινηματογράφου ή όλο αυτό, όλη τη γνώση που απαιτεί σε γρήγορους ρυθμούς να γίνει και να φέρει σε ένα αποτέλεσμα. Σε ένας ρόλος μεγάλος, πολύ χαρακτηριστικός και πιστεύω είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Δύσκολα γυρίσματα, σε δύσκολες, αν θέλεις, καιρικές συνθήκες, αλλά όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος, πιστεύω ότι όλα τα ξεπερνάς και η ομάδα που είχε φτιάξει η παραγωγή, είτε ήταν καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, είτε του τεχνικού μέρους, δηλαδή έγινε όσο πιο ομαλά μπορούσε σε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θυμάσαι κάποια σκηνή σε σχέση με τη δυσκολία του γυρίσματος που να σου είναι στο μυαλό και να το θυμάσαι ακόμα, κάτι πολύ extreme που πιθανώς έγινε? Ναι, εντάξει, ήταν η πιο extreme ίσως σκηνή που είχα. Η χαρακτηριστική πάνω στα βράχια που κρεμνιόμουν με τα σκηνιά μαζί με την παρτενέρ μου. Το να σε κρεμάσουν από σκηνιά ορειβατικά, εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο και όταν μάλλον το κάνεις για πρώτη φορά υπάρχει μεγάλος πόνος, μεγάλη πίεση και μέσα σε αυτόν τον πόνο εσύ πρέπει να το ξεπεράσεις και να κάνεις γύρισμα, έτσι, και να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Εκεί πιστεύω ναι, ήταν λίγο το γύρισμα επίπονο, αλλά πιστεύω ήταν και μία από τις καλύτερες στιγμές και σκηνές της ταινίας. Μετά το Λούφα και Απαλλαγή, πόσο εύκολο είναι για έναν ηθοποιό που παίρνει μεγάλη δόξα, έτσι, όπως και όλο το team και ειδικά του πρωταγωνιστή όπως εσύ, να πάει παρακάτω. Δηλαδή, μια δουλειά μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία πιθανώς να είναι κατώτερη. Αυτό πόσο δύσκολο είναι εργά στην ψυχολογία του ηθοποιού? Βασικά είναι πολύ υποκειμενικό, αν θέλεις, η επιτυχία. Τι εννοώ με επιτυχία, έτσι? Εγώ ξέρω να πω ότι μια δουλειά την κάνεις σωστά και μία δουλειά δεν την κάνεις τόσο σωστά. Το αν έχει επιτυχία έχει να κάνει σε σχέση με τον κόσμο, το πώς βλέπει ο κόσμος μέσα από τα μάτια του αυτό που εσύ παρουσιάζεις. Κατά συνέπεια, για μερικούς μπορεί η αποτυχία κάποιου να είναι καλλιτεχνική επιτυχία για κάποιον άλλο. Τώρα, αν μιλάμε για εισπρακτική επιτυχία, εντάξει, αυτό πιο πολύ πιστεύω αφορά την παραγωγή και όχι εμένα. Στάθηκα τυχερός με την έννοια του ότι άνθρωποι με εκτίμησαν, όπως ο κύριος Ιορδανίδης, που αμέσως μετά πήγα στο κρατικό και πρωταγωνίστησα δίπλα στη μεγαλύτερη εν ζωή κυρία του θεάτρου, την κυρία Αντιγόνη Βαλάκου, στο Ματωμένο Γάμο, που έκανε τη μάνα εγώ τον γαμπρό. Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, πολύ καλός μου φίλος, έκανε τον Λεωνάρδο και η Ρίκα Εμπίγιο έκανε την Ήφη. Αυτό για μένα μου πήγε όχι ένα βήμα παρακάτω, 10 βήματα.
να παίζει στη μεγάλη κρατική σκηνή της Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο σκηνοθέτη, με έναν κολοσσό αυτή τη στιγμή υποκριτική στην κυρία Βαλάκουνε. Μετά βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω και να αναιρέσω και χρωστάω τα πάντα, είναι στον δασκαλό μου, στον Γιώργο τον Κιμούλη, που με έχει βοηθήσει, με έχει εμπιστευτεί ρόλους, μεγάλους ρόλους, και μάλιστα πέρυσι κάναμε τη Δεσποινή Τζούλια στο θέατρο Άλμα, με τη Σταυρούλα Μάκρα και τη Βασιλική Τσεκούρα. Αυτά είναι που πηγαίνουν παρακάτω. Το αν έχει επιτυχία εμπορική, αν το εννοείς έτσι εις πρακτική, μερικές φορές, για να ίσως φανεί γραφικό, δεν σε ενδιαφέρει, γιατί από τη στιγμή που δεν βγάζεις που δεν βγάζεις, τώρα αν δεν βγάλεις και συν 5, δεν λέει κάτι. Ναι. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, εμένα με... δεν οφείλεται, πιστεύω, στην ταινία το ότι έκανα κάποιες σημαντικές δουλειές στο θέατρο. Θεωρώ ότι οφείλεται σε αυτό που είμαι και η εμπιστοσύνη που έδειξαν μερικοί άνθρωποι στο πρόσωπό μου. Σαφέστατα, η ταινία βοήθησε όχι στο σκηνοθέτη, αλλά στον έξω κόσμο όταν με έβλεπε πάνω στη σκηνή το πώς να με αντιμετωπίζει. Εσύ Στάθη, προτιμάς θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο και είναι το λόγο. Είναι η κλασική. Μπράβο, είναι η κλασική ερώτηση. Τι σε ευχαριστεί λίγο περισσότερο στο να κάνεις. Και είναι η κλασική ερώτηση και η κλασική απάντηση. Το θέατρο. Το θέατρο, έτσι. Γιατί είναι η τέχνη που ζωντανοί άνθρωποι συναντούν ζωντανούς ανθρώπους. Μπράβο, είναι πιο ζωντανό, έτσι. Ενώ είναι το απόλυτο ζωντανό, αν θέλεις, παράδειγμα της τέχνης. Η τηλεόραση είναι πιο στημένο, δηλαδή. Σίγουρα. Ακόμα και η δική μας η συνέντευξη μπορεί να είμαστε ζωντανοί οργανισμοί αυτή τη στιγμή, να αναπνέουμε, να μιλάμε, αλλά δεν το βλέπει ο κόσμος. Είναι κάτι στημένο. Ναι. Το θέατρο σε φέρνει ακριβώς σε επαφή με τον κόσμο. Μέσα από αυτό βλέπεις την κατασκευή σου να παίρνει, αν θέλεις, διαστάσεις. Όταν αντιλαμβάνεσαι την ενέργεια του κόσμου, όταν αντιλαμβάνεσαι το βλέμμα του κόσμου, όταν αντιλαμβάνεσαι τον παρτενέρ σου κάθε μέρα να σου δίνει κάτι διαφορετικό και εσύ μέσα από αυτό να κατασκευάζεις και να αναπαράγεις κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που ήδη υπάρχει. Να το προχωράς λίγο παρακάτω. Εκεί είναι η επιτυχία. Και εκεί είναι, αν θέλεις, η απόλυτη ευχαρίστηση και έξαρση του ηθοποιού. Εσύ, Στάθη, πότε ξεκίνησες την επαγγελματική σου ενασχόληση? Ενώ ποια χρονιά? Ναι, το 2006 αποφύτησα και δούλευα ήδη από το 2003, το πρώτο έτος των μικρών. Επειδή έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία, βλέπεις στα νέα παιδιά που τώρα μπαίνουν, είναι στην υποκριτική σχολή, είναι να το βλέπεις να έχουν άλλες απαιτήσεις ή να θέλουν άλλα πράγματα που θέλατε εσείς. Βέβαια δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, έτσι, ναι. Αλλά επειδή είναι μια δεκαετία σχεδόν, μήπως έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Να σου πω ένα μυστικό, ότι όλο αυτό που σκεφτόμαστε είναι μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή αυτό που ζητάει ο καθένας με το που μπαίνει μέσα σε μια δραματική σχολή, το πώς να αποφοιτήσει και την καριέρα του, στηρίζεται σε μια ψευδαίσθηση αν δεν το χτίσει. Τώρα το τι ζητάει το κάθε παιδί, οι νεότεροι ας πούμε από μένα, δεν διαφέρουν πολύ σε... Είναι μεγάλη γκάμα, όπως ήταν και στη δική μου, αν θέλεις, ηλικία, που άλλος τον καθένα τον ενδιέφερε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι και υγιή να συμβαίνει αυτό, έτσι. Το να υπάρχουν διαφορετικά θέλω. Στο κάτω-κάτω και ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Κάτι ξεχωριστός. Και θα δεις κάθε ρόλο, ένα ρόλο με 10 διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τον κάθε ηθοποιό. Η προσωπικότητά του. Η προσωπική του ταυτότητα σε αυτό που του ζητείτε να κατασκευάσει. Τώρα αντίθετα υπάρχει κάποιος ρόλος που εσύ δεν θα τον ήθελες, που τον φοβάσαι. Δηλαδή, μάλλον γενικότερα υπάρχουν ρόλοι. Δηλαδή, ο ρόλος του κακού, ο ρόλος του εγκληματία. Όχι. Δεν πιστεύω σε αυτό. Σε αυτή τη σκέψη του ηθοποιού, το πώς να αντιμετωπίσει ένα ρόλο. Α, είναι κακός, το φοβάμαι αυτόν τον ρόλο ή δεν μου κάνει. Δεν το αποδέχομαι, διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που μπορεί και αναγνωρίζει αυτό που βλέπει, μία συνθήκη, μία κατάσταση, μπορεί και να γίνει. Άσχετα αν δεν έχει σκεφτεί ποτέ να γίνει. Είτε κακός, είτε καλός, είτε ο χειρότερος. Από τη στιγμή όμως που μπορείς και το αναγνωρίζεις την εικόνα του, άρα μπορείς και να γίνει. Το μότο σου ποιο είναι? Ποιο είναι το σύνθημα της ζωής σου?
Ένταση, ενέργεια και μεγάλο θέμα. Αυτό είναι αυτό που... Ναι. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι, σαν τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, ποια συμβουλή έχεις να δώσεις στα νέα παιδιά, τι θες να τους πεις και τι αισθάνεσαι ότι πρέπει να ξέρουν για να προκόψουν αυτή τη δουλειά. Δεν πιστεύω στη συμβουλή, γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν συμβουλεύει, πιο πολύ το λέει για τον ίδιο τον εαυτό, παρά για τον απέναντί του. Το μόνο που, αν γινόταν, ήμασταν ένα παρεάκι, ας πούμε, έτσι, και μου έλεγαν τι πιστεύεις εσύ γι' αυτό, χωρίς να συμβουλέψω, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι και όχι να το κάνουμε απλώς για να συμβεί. Δηλαδή, κάθε δουλειά που κάνουμε, είτε είναι θέατρο, είτε οτιδήποτε, πρέπει να είναι προσωπική μας ανάγκη να το θέλουμε. Αν έχεις μεγάλο θέλω, πιστεύω ότι μπορείς να προχωρήσεις. Είναι η προσωπική μας ανάγκη, τίποτα άλλο. Ωραία, Στάθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και ό,τι επιθυμείς στη ζωή σου, έχουμε να το πετύχεις και τους ρόλους και όλα. Να είσαι καλά και χαίρομαι γιατί νέοι άνθρωποι συναντάνε νέους ανθρώπους. Επαγγελματικά. Ευχαριστώ.